Ο Αντώνης Ατζολέτος, αν έχει να μας διευκρινίσει κάτι περισσότερο, ο Αντώνης, που παρακολουθεί το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Επέστρεψε και αυτός με πολύ πολύ δουλειά μπροστά του. Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, αναχωρούμε για Ιθάκη? Έχεις κλείσει? Έχεις κλείσει καμιά θέση, τίποτα? Υπάρχουν δύο δεδομένα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο είναι ότι αύριο σίγουρα ο Πρωθυπουργός θα κάνει ένα διάγγελμα. Mm-hmm. Θα στείλει ένα μήνυμα που θέλουν από το Μαξίμου να σημαντήσει το τέλος των μνημονίων. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο μεταφέραμε από το Φρουρή, κυβερνητικός τέλεχος τόνισε στο Skype, πως στο τραπέζι έχει πέσει όντως η πιθανότητα, το ενδεχόμενο, το σενάριο, ο Πρωθυπουργός αύριο να κάνει αυτό το διάγγελμα την Ιθάκη. Και πρέπει να σας πω ότι όσο περνούν οι ώρες, αυτή η πιθανότητα ενισχύεται όλο και πιο πολύ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι αύριο ο Πρωθυπουργός τελικά θα μεταβεί στο συγκεκριμένο νησί με το συμβολισμό που υπάρχει προκειμένου να κάνει από εκεί, να δώσει από εκεί το διάγγελμα και το μήνυμα για το τέλος των προγραμμάτων επιτροπίας. Πάντα, όπως βεβαίως τονίζουν, σε χαμηλούς τόνους, γι' αυτό άλλωστε όλα τα άλλα σενάρια τα οποία είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα και για την Πνίκα, που δεν ίσχυε από πολύ νωρίς, πρέπει να σας πω, αλλά και για το Καστελόριζο κυρίως δεν προχώρησαν. Ναι, βέβαια, σε όλα αυτά μεσολάβησαν και η εθνική τραγωδία, όπου έκαψαν ακριβώς ουσιαστικά αυτά τα σενάρια. Αντώνη, ωστόσο, βλέπουμε διάβαζα από το πρωί. Και κάτι ρεπορτάζ, τώρα με συγχωρείς, απλά για να, για να το πούμε γι' αυτό. Διάβαζα κάποια ρεπορτάζ ότι δεν υπήρχαν και πολύ πρόθυμοι, π.χ. καλλιτέχνες, να συμμετάσχουν και να μπουν στο κάδρο τέτοιων πανηγυρισμών στην Πνίκα, για παράδειγμα. Θα είχαμε καλλιτέχνες. Δεν θα είχε πανηγυρικά πράγματα, έτσι να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή. Δηλαδή υπήρχε και απροθυμία σε τέτοιο επίπεδο. Έτσι, τέλος πάντων, λέει το ρεπορτάζ Αντώνη Ατζολέτο. Αλλά κατά τα άλλα, σήμερα ξεχωρίζει και αυτό το άνοιγμα προς το κέντρο, να το πούμε, προς τις προοδευτικές δυνάμεις που κάνουν δύο κορυφαία μέλη της κυβέρνησης. Ναι, έχουμε μηνύματα στην εφημερίδα των συντακτών και από τον κύριο Παπά και από τον κύριο Δραγασάκη. Το τέλος των μνημονίων, λέει ο κύριος Δραγασάκης, αποτελεί και μια νέα φυτηρία για μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, για μια προοδευτική συστράτευση, για να κλείσουμε το δρόμο στην δεξιά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Μιλάει για προοδευτικές δυνάμεις που καλούνται να πραγματώσουν αυτές τις τομές. Είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε. Ενδεχομένως να δούμε και κάποιες κινήσεις από τον Υπουργό και στον ανασχηματισμό, ο οποίος οι πληροφορίες τον τοποθετούν ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, ενδεχομένως στο τέλος της εβδομάδας, γιατί αρκετοί υπουργοί και στελέχοι με τα οποία συνομιλούμε βλέπουν πως αυτή η αναμονή η οποία υπάρχει εδώ και κάποιες μέρες δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση, οπότε εκτιμούν πως ο Πρωθυπουργός θα τελειώσει αμέσως μετά το διάγγελμα και με αυτή την εκκρεμότητα του ανασχηματισμού. Μάλιστα. Βλέπεις ο ανασχηματισμός, Αντώνη, να είναι ριζικός ή θα γίνουν κάποιες μικροαλλαγές? Υπάρχουν ακόμα κάποια κενά κουτάκια, λένε οι πληροφορίες στο σημείο δυνατάριο του Πρωθυπουργού. Έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες που λένε, για παράδειγμα, ότι όντως μαζί με τον ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός εξετάζει και αλλαγές στο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου μαζί με τον ανασχηματισμό να δημιουργήσει και την ομάδα κρούσης που θα οδηγήσει το Μέγαρο Μαξίμου στις εκλογές. Όντως έχουν πέσει συζητήσεις, ο Πάνος Κουρλέτης, μας το επιβεβαίνουν αυτό, να μεταφερθεί στο κόμμα, αλλά απλώς συζητήσεις, δεν υπάρχουν ακόμα τελικές αποφάσεις και από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες κενές θέσεις. Άλλοι εκτιμούν δεδομένο πως ο κύριος Δραγασάκης θα μεταφερθεί από το Υπουργείο Οικονομίας απλώς στην Αντιπροεδρία που κατέχει τώρα, όπου υπάρχει μια κενή θέση. Ναι. Και βεβαίως το μεγάλο ερωτηματικό για το ποιον θα τοποθετήσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ναι. Έτσι ώστε να ανοίξουν και θέσεις για σαραντάριδες, ίσως, έτσι, και να υπάρξει και μια ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος με νέα πρόσωπα. Ποια νέα πρόσωπα? Εγώ ακούω ότι μπορεί να μπουν και από το παλαιό Πασόκ που έχει μέσα. Από τους λεγόμενους πασοκογενείς. Κύριο Ραγκούσης. Την κυρία Κατσέλη ακούω. Είναι διάφορα τα όνομα. Μάλιστα. Θα δούμε όλα αυτά. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.